Hello everybody, I'm not happy saying last 10 games. Δεν είμαι ευχαριστημένος όπως αυτά τα παιχνίδια. Resultat and the score it's okay, but we don't play same game before. We don't play so good. I don't like talk about referee pitch something, but I must say. Δεν έχω τέτοιο θέμα με το σκορ, απλά δεν είμαι ευχαριστημένος από το πώς έπαιξε η ομάδα σήμερα, το πώς αναπτύχθηκε. Δεν θέλω να σχολιάσω τα σφυρίγματα της διαιτησίας, ούτε την κακή κατάσταση του γηπέδου. This team, we try to play football, really, really play football, and if you want to play football, we need a much better pitch and for the play football. It's not was possible today play same game we played before, and we was adapt how we play, and it's for me it's not football, it's many cross ball, many stupid and different difficult situation. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε να παίξουμε, γιατί δεν μπορεί σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο να μπορέσει η ομάδα να κάνει την ανάπτυξη που ξέρει και καλά. Πολύ ήταν ποδόσφαιρο με μεγάλες μπαλιές και γεμάτες μπαλιές. Δυστυχώς δεν μας βοήθησε και λίγο ο χώρος, έτσι, να μπορέσουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι εθνικού παίζουμε. But it was strong for us from the 1-0 to the opponent. We changed to 2-1 and we play correct the second half, much better than first half. And in the finish it's draw resultat, it's okay. Ενώ βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και χάναμε 1-0, καταφέραμε να το γυρίσουμε το σκορ. Το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι παίξαμε καλύτερα. Κάναμε το 2-1, το 1-2 συγγνώμη, και το τελικό σκορ ήταν 2-2, το οποίο προσωπικά δεχτήκε και όλοι αυτοί την όλη κατάσταση της ομάδας. And maybe in the championship it's any more plans. Stadium is not have good pitch, and it was good for us to try and play this destructive football. And we must be better in the adapt better play in the this situation. Θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν είχαμε ξαναβρεθεί να παίξουμε έτσι πάλι σε ένα τέτοιο γήπεδο. Οπότε θα προσπαθήσουμε να γίνουμε ακόμη καλύτερα, γιατί θεωρεί ότι μέσα στο πρωτάθλημα που έρχεται θα υπάρχουν γήπεδα τα οποία θα είναι σε αυτή την κατάσταση.